Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας και σήμερα με την βοήθεια του Θεού και με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου θα μιλήσουμε για την μεγάλη θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Δεσπίνης Ιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας που εορτάζεται από την Εκκλησία μας την 25η του μηνός Μαρτίου. Την ημέρα αυτή που ακολουθεί λίγο μετά από την εαρινή ησημερία, το διάστημα δηλαδή από το οποίο αρχίζει και μεγαλώνει η μέρα και το σκοτάδι της νύχτας θέτει τέρμα στην υπεροχή του έναντι της ημέρας και αρχίζει να υπερτερεί το φως, η Εκκλησία μας εορτάζει την σύλληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την κάθοδο στο σκότος και τον ζώφο του κόσμου, όπου κατήλθε ο ήλιος της δικαιοσύνης και ανέστρεψε τον ρου του χρόνου και της ιστορίας και από κάθοδο προς τον Άδη τον έκανε ανύψωση προς την οριστική άνοιξη της αιωνιότητας ρίζα και αρχή όλων των δεσποτικών εορτών στις οποίες μνημονεύεται κάθε χρόνο η σωτηρία μας είναι η εορτή αυτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η οποία εορτάζεται πάντοτε την ίδια ημερομηνία την 25η του μηνός Μαρτίου επειδή σύμφωνα με την εκκλησιαστική μας παράδοση ο κόσμος δημιουργήθηκε από τον Θεό τον μήνα Μάρτιο και στις 25 Μαρτίου ακριβώς ο Αδάμ πλανήθηκε από την υπόσχεση του Όφεος και θέλοντας να γίνει Θεός παρέβη την Θεία εντολή και εξορίστηκε από τον Παράδεισο. Τώρα θα πούμε αγαπητοί μου αδελφοί για ποιο λόγο ο μήνας Μάρτιος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου έγινε ημέρα Παρασκευή 25η του μηνός Μαρτίου. Μάρτιο μήνα δημιουργήθηκε ο κόσμος και την έκτη ημέρα της εβδομάδος πλάστηκε ο άνθρωπος. Η μέρα δηλαδή Παρασκευή. Η μέρα Παρασκευή και την έκτη ώρα της ημέρας, Παρασκευή δηλαδή στις 12 το μεσημέρι, άπλωσε ο Αδάμ το χέρι του και έφαγε τον απαγορευμένο καρπό, ομοίως και η Εύα. Την Μεγάλη Παρασκευή πάλι, επίσης στις 12 το μεσημέρι, άπλωσε και ο Χριστός τα χέρια του στο Σταυρό για να διορθώσει την παρακοή του Αδάμ. Γι' αυτό και ο Χριστός μας λέγεται Νέος Αδάμ. Αναφέρεται επίσης ότι κατά τον μήνα Μάρτιο ο εβραϊκός λαός εξήλθε με αρχηγό το Μωυσή από την Αίγυπτο και διέσχισε την Ερυθρά θάλασσα. Ο Κύριος σιμων Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε Μεγάλη Παρασκευή 23 η του μηνός Μαρτίου και η Εχνεκρόν του Ανάσταση έγινε την 25η Μαρτίου και σύμφωνα με κάποιους πατέρες της Εκκλησίας, η τελική Ανάσταση και η Κρίση θα λάβουν χώρα και αυτές την 25η Μαρτίου. Αυτός ο μήνας λοιπόν που ήταν ο πρώτος του έτους στους Εβραίους, και που με το όνομά του δήλωνε την τελειότητα, μάρτιος δηλαδή άρτιος ολόκληρος, ανακεφαλαιώνει όλα τα μυστήρια της θεία Οικονομίας, από την δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, ως την εσχάτη Ανάσταση και την τελική κρίση. Λόγω ακριβώς του συμβολικού αυτού χαρακτήρα της 25ης Μαρτίου, η εορτή του Ευαγγελισμού δεν μπορεί επουδενή λόγο να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία σε περίπτωση που συμπέσει στην Μεγάλη Σαρακοστή και την Μεγάλη Εβδομάδα. Του Αγίου Γεωργίου για παράδειγμα όταν συμπίπτει μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή μεταφέρεται την Δευτέρα του Πάσχα. Ο Ευαγγελισμό τη Θεοτόκου όμω δεν μεταφέρεται. Ακόμη και Μεγάλη Παρασκευή και Μέγα Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα να πέσει ο Ευαγγελισμό, πάντοτε εορτάζεται εκείνη την ημέρα, δεν μετατίθεται. Επειδή λοιπόν η παράβαση των πρωτοπλάστων έγινε μήνα Μάρτιο, έπρεπε λοιπόν και η θεραπεία της φύσεώς μας να επιτελεστεί ως δεύτερη δημιουργία τις ίδιες μέρες όπως ακριβώς έγινε και η πτώση μας. Καθώς το ανθρώπινο γένος υποδουλώθηκε στον θάνατο δια της παραχωής της Σέβας στην άνοιξη του κόσμου έπρεπε να λυτρωθεί κατά τον μήνα Μάρτιο δια της υπακοής της Παρθένου. Η Θεοτόκος ονομάζεται Νέα Έβα. Η Έβα έκανε διάλογο με τον Όφη και έφερε στην ανθρωπότητα τον θάνατο. Η Θεοτόκος έκανε διάλογο με τον Άγγελο και έφερε στην ανθρωπότητα την σωτηρία μετά από την πτώση μας ο Θεός, μακροθυμώντας μέσα από την άπειρη ευσπλαχνία Του, προετοίμασε σιγά σιγά την ανθρωπότητα από γενεά σε γενεά, δια των προφητών, άλλοτε με ευμενή και άλλοτε με δυσμενή γεγονότα, προετοίμασε τον λαό για την πραγματοποίηση του μεγάλου μυστηρίου. Το μυστήριο το προαιώνιο, το απεώνος μυστήριο, την ενανθρώπιση του λόγου το λάμδα κεφαλαίο, του Χριστού δηλαδή. Ενώ ο Κύριος γνώριζε ήδη εκ των προτέρων ποιο θα ήταν το σφάλμα του ανθρώπου και οι τραγικές του συνέπειες, παρόλα αυτά δημιούργησε την ανθρώπινη φύση έχοντας κατά νου το πέρας αυτού του μυστηρίου, ώστε να ετοιμάσει μία μητέρα η οποία με την ωραιότητα της άσπηλης ψυχής της, περιβεβλημένη με όλα τα στολήρια των αρετών, θα ήλκει επάνω τη το βλέμμα του παντοδυνάμου Θεού και θα απέβαινε νυμφική παστάδα του Λόγου, του Χριστού δηλαδή, δοχείων του τα πάντα περιέχοντος, παλάτιων του επουρανίου βασιλέως και πέρας του θείου σχεδίου. Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι ένα μεγάλο μυστήριο και ένα θαύμα, το οποίο μόνο ο πολύ δηλαδή ο πολύ πιστός άνθρωπος, μπορεί να το νιώσει και να συλλάβει κάπως το μεγαλείο του. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο, όταν ακούμε ή μιλάμε για το θέμα αυτό, πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό μας να μας φωτίζει την καρδιά και την διάνοια, ώστε να μπορούμε να κατανοούμε το μέγα μυστήριο του Ευαγγελισμού όσο το δυνατόν κατά το ανθρώπινον αλλά να κατανοούμε και την μεγάλη σημασία που έχει για την σωτηρία της ψυχής μας. Και είναι μέγα θαύμα και μυστήριο, γιατί ποτέ δεν ακούστηκε, ποτέ δεν θα γίνει, ούτε θα ξαναγίνει μία παρθένος με φύση και σάρκα ανθρώπινη να γίνει μητέρα και μάλιστα του ιδίου του Θεού. Το θαυμαστό αυτό γεγονός προεφύτευσαν οι Άγιοι Προφήτες και το περιγράφει με ακρίβεια ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Σαν έφθασε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός θέλησε πλέον να σώσει τον παρήκοο άνθρωπο από την πτώση της αμαρτίας. Όταν η κακία και η κάθε λογή βρισκόταν στο αποκορύφωμα της ζωής των ανθρώπων. Όταν η ελισοδεμένη ψυχή δεν μπορούσε πλέον να αντισταθεί στην ηθική κατάπτωση. Τότε ήρθε και η ώρα της σωτηρίας. Την καλή αυτή αγγελία, αυτό σημαίνει ευαγγελισμός, σύνθετη λέξη, από το εφ και αγγέλο, που σημαίνει καλή αγγελία, καλή είδηση. Το μήνυμα αυτό ευαγγελίζεται ο Αρχάγγελο Γαβριήλ στην Παρθένο Μαρία. Έξι μήνες μετά από την θαυματουργική σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου, ο Γαβριήλ, ο άγγελος της θεία Ευσπλαχνίας, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, στάλθηκε από τον Κύριο στην Ναζαρέτ της Γαλιλαίας προς την Παρθένο Μαρία, η οποία, μετά από την έξοδό της από τον ναό, όπου εκάθισε στο ναό δώδεκα χρόνια στα Άγια των Αγίων και οι ιερεί την μνήστευσαν με τον δίκαιο και αγνό Ιωσήφ, τον μνήστορα, ώστε εκείνος να γίνει φύλακας της Παρθενίας της». Η Θεοτόκος ζούσε στο σπίτι του Ιωσήφ, στην μικρή και άσημη πόλη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Ήταν προστατευόμενη κάτω από την μνηστία της με τον δίκαιο Ιωσήφ, που ο Θεός τον αξίωσε να διακονήσει στο μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Ιού και Λόγου του Πατρός. Όταν την επισκέφθηκε ο άγγελος, της απίφθινε τον ασπασμό ως εξής. «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Χαίρε δηλαδή εσύ που έχεις όλες τις χάρες του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος είναι μαζί σου, είσαι ευλογημένη ανάμεσα στις υπόλοιπες γυναίκες. Η Θεοτόκος, αγνή και ταπεινή όπως ήταν, δεν γνώριζε επένους και εγκομιαστικές προσφωνήσεις, γι' αυτό και ταράχθηκε από ό,τι άκουσε και είδε δεν ήξερε ποιον έχει μπροστά τη και τι σημαίνουν τα λόγια του. Επίσης φοβήθηκε να μην εξαπατηθεί όπως και η προμήτω Ρέβα, η οποία έπεσε σε πλάνη από εκείνον που μπορεί να μετασχηματιστεί σε άγγελο φωτός, δηλαδή τον σατανά. Ο αρχάγγελος όμως την καθησύχασε και της ανήγγειλε το χαρμόσυνο και σωτήριο άγγελμα ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού μη φοβού Μαριάμ, έβρες χάριν παρά το Θεό. Και αμέσως της αποκαλύπτει, ιδού συλλήψη εν γαστρή και τέξη ιών και καλέσει το όνομα αυτού η Ιησούν. Ιδού θα μείνει έγκυος και θα γεννήσεις ιό και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα είναι μέγας και θα ονομαστεί Υιός του υψίστου. Ακούγοντας τα απίστευτα αυτά λόγια η Παρθένος Μαρία τον ρώτησε «Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό εφόσον δεν γνωρίζω άνδρα». Δεν έθετε σε αμφισβήτηση η Θεοτόκο στα Θεία Λόγια, αλλά αναρωτήθηκε με ποιο τρόπο το μυστήριο αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Κατανοώντας την απορία της ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, δεν την παρατήρησε αλλά της εξήγησε τον καινοφανή τρόπο αυτή τη συλλήψεως. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε, και δύναμη υψής του επισκιάσισι. Διό και το γενόμενον εξού, Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού. Το πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω σου, και η δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει. Γι' αυτό και το παιδί που θα γεννηθεί θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Θα είναι δηλαδή ο Υιός του Θεού. Για να πιστείς μάλιστα ότι σου λέγω αλήθεια, ειδού η συγγενή σου η Ελισάβετ, παρότι είναι προχωρημένη ηλικία και στήρα, εν τούτης συνέλαβε Υιό και είναι τώρα στον έκτο μήνα, διότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό, παν ρήμα, η Παρθένος Μαρία σκύβει με δέο στο κεφάλι και με ταπείνωση και συνέστηση μπροστά στο Μέγα Μυστήριο ψιθυρίζει Ιδού «Η, η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα Σου». «Είμαι η δούλη του Κυρίου και επομένως ας γίνει όπως θέλει ο Θεός. Είμαι έτοιμη να υπηρετήσω το Θείο του σχέδιο». «Πόση ταπείνωση και πόση απλότητα» πιστεύει ολόψυχα στην Θεία Βουλή, η πίστη της Θεοτόκου είναι ζωντανή, δυνατή και τέλεια. Με την πίστη της, την αγνότητά της και την ταπεινοφροσύνη της, σφραγίζεται το μεγάλο μήνυμα των αιώνων, το μήνυμα του ερχομού του Κυρίου στην γη και την σωτηρία του κόσμου. Και από εκείνη την ώρα ο Λόγος, ο συνάναρχος Υιός του Πατρός, γίνεται και Υιός της Παρθένου εισέρχεται στα σπλάχνα τη λαμβάνοντας μορφή δούλου. Ποιος άνθρωπος μπορεί να συλλάβει το βάθος αυτού του μυστηρίου. Και ύστερα από αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός, αφού ανήγγειλε δηλαδή το μήνυμα ο Αρχάγγελος στην Παρθένο, έφυγε και πάλι αθέατος και αθόρυβος. Στην γη δεν μαθεύτηκε και δεν ακούστηκε τίποτε το χαρμόσυνο μήνυμα, ο Ευαγγελισμός, έμεινε μυστικό. Ήταν το μεγάλο και σωτήριο μυστικό που αξιώθηκε να μάθει μόνο μία Αγία και Αγνή Νέα, η Παρθένος Μαρία. Είναι αλήθεια θαυμαστό. Στην πόλη της Ναζαρέτ, σε έναν τόπο δυσφημισμένο, γεμάτο από την ηθική αθλειότητα, σε ένα μέρος αμαρτωλό και διεφθαρμένο, βρήκε ο αγγελιοφόρος των ουρανών Γαβριήλ την αμόλυντη Παρθένου που δεν μπόρεσε να μολύνει η αμαρτία. Πόση αξία λοιπόν έχει αγαπητοί αδελφοί η αγνότητα. Το γέννητό τόμι της Παρθένου ανήγγειλε την απαρχή της λύτρωσης. Το γέννητο της Πανάχραντης Κόρης, ο παντοδύναμος Κύριος το έκανε πιο δυνατό και από εκείνο το γέννητο της δημιουργίας, τότε που κάλεσε και έπλασε από το μηδέν την κτήση, γιατί στο γέννητο της Παρθένου Μαρίας, ο Λόγος, ο Κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός, ο οποίος υπήρχε πρώτων αιώνων, μεταπατρός και πνεύματος, είναι άναρχος ο Χριστός μας, όπως επίσης άναρχος είναι ο πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα είναι τριαδικός Θεός. Ένας Θεός με τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις. Επομένως, υπήρχε ο Χριστός ως Θεός και τώρα λαμβάνει και αρχή χρονική. Ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, όπως συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γι' αυτό λοιπόν κατά τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου ενώνονται τα επίγεια με τα επουράνια. Ενώνονται οι ΙΙ και οι θηγατέρε του Αδάμ και της Εύας με τους αγγέλους του ουρανού για να δοξάσουν τον παντοδύναμο Θεό που τα πάντα οικονόμησε με αγάπη προκειμένου να λυτρώσει τον πεσμένο άνθρωπο από την αμαρτία, την φθορά και τον θάνατο. Η ταπείνωση και η υπακοή της Παρθένου στο ουράνιο θέλημα ανοίγουν την είσοδο της ψυχής στην σωτηρία. Γι' αυτό και η εικόνα του Ευαγγελισμού βρίσκεται στην ωραία πύλη κάθε ναού, στην είσοδο του Ιερού για να μας θυμίζει ότι βασική προϋπόθεση για την σωτηρία είναι η ελεύθερη αποδοχή του Θείου Θελήματος. Να μιμηθούμε δηλαδή και εμείς την υπακοή της Θεοτόκου όπως ελεύθερα η Παναγιά μας έκανε υπακοή στο θέλημα του Θεού, έτσι και εμείς μέσα από την ψυχή μας να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού και να πούμε «Κύριε, γέννη τόμη κατά το ρήμα Σου». Όπως θέλεις εσύ Κύριε, ας γίνει. Η υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητοί μου αδελφοί, έφθασε στην κορυφή της αγιότητας γιατί είχε συμμορφώσει το θέλημά της με το θέλημα του Θεού. Αντιστάθηκε στη φθορά της ανθρωπίνης φύσεως και νίκησε την αμαρτία, δίνοντας ένα τελειωτικό χτύπημα σε αυτήν. Πέτυχε την νίκη αυτή διατηρώντας την θέλησή της τόσο καθαρή, σαν να μην υπήρχε κανένας άνθρωπος πάνω στη γη, σαν να βρισκόταν μόνη της μπροστά στον μόνο Θεό τίποτε απολύτως το ανθρώπινο δεν αποσπούσε την προσοχή της. Σε κανένα δημιούργημα της κτίσεως δεν συγκέντρωσε η Θεοτόκος το ενδιαφέρον της, αλλά προσέφερε όλη την ύπαρξή της στο Θεό. Αναλώνει την θέλησή της στο Θεό, εγκαταλείπει τον εαυτό της και ζει μόνο για Αυτόν. Αυτή η πλήρης εγκατάληψη και η εκούσια προσφορά της στον Θεό ανακαινίζει και μεταμορφώνει την θέλησή της. Η ύπαρξη της Θεοτόκου δεν μπορεί να νοηθεί παρά μόνο ως απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού που πάντα γίνεται και δικό της θέλημα. Όμως οι αρετές της Παναγίας δεν είναι μόνο εκείνες που έδειξε κατά την ώρα του Ευαγγελισμού. Είναι οι αρετές που την στόλιζαν σε όλη τη την προηγούμενη ζωή. Γι' αυτό και ο Θεός την εξέλεξε αυτήν μόνη μεταξύ όλων των γυναικών για να γίνει μητέρα του Ιού του. Αξιώθηκε να γίνει Θεομήτορ. Υπάρχει ανώτερο. Και τούτο διότι στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου ήσαν συγκεντρωμένες όλες οι αρετές. Πρώτα από όλες τις αρετές πρέπει να υπογραμμιστεί η πίστη της Θεοτόκου. Ξεπερνούσε όλες τις νέες στην πίστη. Είχε μία πίστη δυνατή, φλογερή, πηγαία και ανεξάντλητη. Μία πίστη που ξεχινόταν από μέσα της σαν άνθος, σαν γάργαρο νερό. Ήταν μία πίστη με βαθιές ρίζες που διακλαδιζόταν σε κάθε της σκέψη και σε κάθε της πράξη. Ήταν παραδομένη τελείως στον Θεό και ζούσε για τον Θεό και την άλλη ζωή. Η Παναγία μας είχε και μεγάλη σεμνότητα. Ήταν σεμνή και συνεσταλμένη. Όλη της την ζωή την πέρασε μέσα σε μία θαυμαστή σεμνότητα. Ποτέ της δεν ξέφυγε από αυτήν την αρετή. Και με την σεμνότητα αυτή έκρυβε τους θησαυρού τη της ψυχής της από τα μάτια των Ναζαρινών. Ήταν ακόμη ταπεινή και πολύ απλή. Ζούσε σαν την πιο φτωχή και την πιο άσημη νέα. Η ταπεινοφροσύνη της ήταν πολύ μεγάλη. Ποτέ δεν άφησε τον εγωισμό να την πλησιάσει, ούτε και στην πιο μεγάλη στιγμή του χέρε που της είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Μία άλλη μεγάλη αρετή που κοσμούσε την Παρθένο ήταν η υπακοή. Η υπακοή της ήταν υποταγή και αφοσίωση στο Θεό. Ήταν η αγάπη της για τον νόμο του Θεού και πάντα εκτελούσε το θέλημά του και τις εντολές του. Την διέκρινε ακόμη η φρονημάδα και η σύνεσης. Προσεκτική και άγρυπνη πάντοτε δεν ήταν σαν την Εύα που τόσο εύκολα παρήκουσε την εντολή του Θεού. Η Θεοτόκος είναι το αντίθετο από την Εύα. Σκέψη, νους, λογική, πίστη και αμφιβολία όλα δένονται αρμονικά. Και επάνω σε όλα αυτά τα ανεκτήμητα σμαράγδια των αρετών της λαμποκοπάει το άφθαρτο διαμάντι της αγιότητας. Είναι η πάνα γνωσναία, η απαστράπτουσα, το αμύριστο λουλούδι, ο κατάλευκος κρίνος. Είναι η παρθένος, η αϊπάρθενος, η Παναγία. Μέσα σε αυτήν την ανθοδέσμη των αρετών, τα χάνει και ο ουρανόσταλτος αρχάγγελος και σε δύο μονάχα λέξεις συγκεντρώνει όλο το ψυχικό μεγαλείο της. Χαίρε και χαριτωμένη. Σ' αυτόν λοιπόν τον αμόλυντο και αγνό κήπο της ψυχής της ισχωρεί το Πνεύμα το Άγιον. Θαυματουργικός τότε την ελευθερώνει την Θεοτόκο από το προπατορικό αμάρτημα, την καθαρίζει και την προετοιμάζει για το μυστήριο της ασπόρου συλλήψεως. Από τη στιγμή που η Θεοτόκος έκανε υπακοή στο λόγο του Αγγέλου, από εκείνη τη στιγμή συνελήφθη και ο Χριστός στα σπλάχνα της. Του Γαβριήλ φθενξαμένου σε παρθένε το χέρε, σύν τη φωνή εσαρκούτο ο των όλων δεσπότης, όπως λέει και η υμνολογία. Μετά από το μεγάλο και κοσμοϊστορικό μήνυμα που πήρε η Παρθένος από τον Αρχάγγελο και μόλις εκείνος ανεχώρησε για τους ουρανούς, η Θεοτόκος έμεινε μονάχη της και σκεπτική. Ήθελε κάπου να εμπιστευθεί το μεγάλο της μυστικό, αλλά σε ποιον. Στην Ναζαρέτ ήταν αδύνατο να ανακοινώσει κάτι τέτοιο. Ποιος θα την πίστευε. Σε έναν κόσμο χαλασμένο και χωρίς πίστη και ηθικές αξίες, ήταν αδύνατον η Θεοτόκος να βρει έστω και έναν άνθρωπο που να την καταλάβει. Αλλά και εάν βρισκόταν είναι αμφίβολο αν θα του εμπιστευόταν ένα τέτοιο μεγάλο μυστικό. Ούτε και στον μνήστορα Ιωσήφ δεν το είπε. Δεν θα την πίστευε ούτε αυτός. Με την παρακίνηση όμως του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται η λύση. Η Παρθένος εγκαταλείπει την Ναζαρέτ και πηγαίνει τρέχοντας προς την ορεινή για να συναντήσει την εξαδέλφη τη την Ελισάβετ. Άλλωστε, ο Αρχάγγελος της είπε ότι και στην Ελισάβετ συνέβη κάτι παρόμοιο. Το ταξίδι είναι μεγάλο. Τρεις ημέρες σχεδόν χρειάζονται για να φτάσει μέχρι εκεί. Αλλά ο δρόμος δεν τη φαίνεται καθόλου κοπιαστικός. Αναστάσα Μαριάν επορεύθη εις την ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εις ήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου. Όπως λέει το Ευαγγέλιο το Καταλουκάν, μπήκε η Θεοτόκος στο σπίτι του Ζαχαρία. Η γερεά Ελισάβετ, η ξαδέλφη της, επρόκειτο να γεννήσει τον τίμιο πρόδρομο. Ο Θεός βλέπετε ότι αυτούς τους ταπεινούς και απλούς αλλά ευσεβείς, διάλεξε να τους χρησιμοποιήσει στην υπηρεσία του μεγάλου μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Η Ελισάβετ υποδέχεται την Θεοτόκο με θαυμασμό. Υποκλίνεται και αυτή μπροστά της με φωνή μεγάλη και την ονομάζει ευλογημένη εν και ακόμη αποκαλεί ευλογημένων των καρπών της κοιλία της. Η Θεοτόκος τότε βρίσκεται προεκπλήξεως. Καταλαβαίνει ότι και η Ελισάβετ γνωρίζει για το μεγάλο αυτό μυστικό, προτού η ίδια η Θεοτόκος της το ανακοινώσει, διότι ρωτά η Ελισάβετ «Και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου προς με» προς τι αυτή η επίσκεψη να έλθει να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου» Την ακούει η Θεοτόκος την Ελισάβετ να την ονομάζει η μητέρα του Κυρίου της. Πώς το έμαθε αυτό άραγε, Τη το είπε το Πνεύμα το Άγιο. Μόλις άκουσα την φωνή του ασπασμού σου, απαντάει η Ελισάβετ, εσκύρτησε το βρέφος εναγαλιάσει εν τικυλία μου. Όταν άκουσε δηλαδή η Ελισάβετ τον ασπασμό της Παρθένου, ο πρόδρομος, σκύρτισε μέσα από την κοιλία της. Προσκύνησε δηλαδή τον Κύριο Ιησού Χριστό ο οποίος ήτο έμβριο στην κοιλία της Παρθένου αλλά και την μητέρα του. «Είσαι μακαρία» της λέει η Ελισάβετ διότι πίστεψες αμέσως ότι θα εκπληρωθούν όλα όσα σου είπε ο άγγελος. Ήταν ευτυχισμένη ήταν η πιο ευτυχισμένη νέα του κόσμου και όλων των αιώνων. Στα σπλάχνα της καταδέχθηκε να σαρκωθεί ο Υιός του Θεού. Το σώμα της γινόταν με τον τρόπο αυτό κλίμακα, σκάλα δηλαδή ουράνια, από την οποία κατέβει ο Θεός και συγχρόνως η Θεοτόκος έγινε και Θεία Κιβωτός. Όπως και η Κιβωτός του Νόε, έσωσε το ανθρώπινο γένος από τον καταγλυσμό έτσι και η Θεοτόκος απέβη η κατακλυσμού της αμαρτίας σώσας ακόσμων, όπως ψάλλουμε στους χαιρετισμού. Έσωσε δηλαδή η Θεοτόκος το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία. Στην υποδοχή που της έκανε η Ελισάβετ και στα αποκαλυπτικά αυτά λόγια που της είπε, η Θεοτόκος απάντησε με έναν θεοφώτιστο ύμνο, αυτήν την ευχαριστήριο οδή της Παρθένου, η οποία είναι ένας υπέροχος ύμνος που αφήνει να ξεχυλήσουν οι συγκινήσεις της Παρθένου μετά από τον Ευαγγελισμό. Η Παναγία στον ασπασμό που της απίφθηνε η Ελισάβετ δεν απαντά όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις να ανταποδώσει δηλαδή επένους και ασπασμούς σε εκείνην που την εξήμνησε, αλλά η αντιφώνηση της Θεοτόκου είναι δοξολογία προς το Θεό. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Ανυμνεί και δοξάζει η ψυχή μου το μεγαλείο του Κυρίου και ηγαλίασε το πνεύμα μου. Για τον Θεό που έσωσε εμένα μαζί με όλο το ανθρώπινο γένος, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, ιδού γάρ από του νυν, μακαριούσι με πάσε εγενεέ. Δοξολογεί η ψυχή μου τον Κύριο, διότι καταδέχθηκε και κοίταξε εμένα την μικρή, την ταπεινή και άσημη δούλη του, και δια τούτο, ιδού, από τώρα και εις το εξής, θα με μακαρίζουν και θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων και θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων εφόσον με αξίωσε να γίνω μητέρα του σωτήρος και έκανε σε εμένα μεγάλα και θαυμαστά έργα. Τα έκανε αυτός ο οποίος είναι δυνατός με απεριόριστη δύναμη και του οποίου είναι Άγιο το όνομά Του. Το δε Του δεν φανερώθηκε μονάχα σε εμένα, αλλά είναι παντοτινό και μεταβιβάζεται από γενεά σε γενεά σε όλους δηλαδή εκείνους που τον φοβούνται, δηλαδή τον ευλαβούνται. Ότι επί εισέμι μεγαλία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών. Με το παντοδύναμο χέρι του δηλαδή έκανε κρατεά και ισχυρά έργα και διεσκόρπισε εκείνους που υπερηφανεύονταν μέσα τους με τα φαντασμένα σχέδια της ψυχής τους. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε εταπινούς. Πέταξε δηλαδή δυνατούς άρχοντες από βασιλικούς θρόνους και ανύψωσε ταπεινού εταπινούς και απλοϊκούς. Πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστηλε κενούς πεινασμένου χόρτασε με πνευματικά και υλικά αγαθά και αντιθέτως τους πλουσίους που είχαν όλα τα υλικά αγαθά τους απεμάκρυνε από τους θησαυρούς τους και τους έστειλε με άδεια χέρια. Ας έχει δόξα ο Θεός που θυμήθηκε να κάνει το έλεος του και να λυπηθεί τον κόσμο σε κάθε γενεά καθώς το υποσχέθηκε στους πατέρες μας. Καταλαβαίνει η Παρθένος ότι τώρα ακτινοβολεί και ότι είναι ξεχωριστή η θέση της στην ανθρωπότητα. Ξέρει όμως πως η μεγάλη λάμψη δεν είναι δική της. Η ίδια δεν αναγνωρίζει και δεν δέχεται τίποτε σαν προσωπική δόξα. Για την Θεοτόκο μία είναι η αφετηρία κάθε δόξης, μία είναι η δόξα και μόνη ο σαρκούμενος στα σπλάχνα της Χριστός. Στο σπίτι του Ζαχαρία η Θεοτόκος κάθισε τρεις ολόκληρους μήνες μέχρι την γέννηση του Τιμίου Προδρόμου. Σε όλο αυτό το διάστημα οι δύο προνομιούχες γυναίκες μίλησαν για πολλά θρησκευτικά, χρήσιμα, ψυχοφελή και σωτήρια πράγματα αισθάνονται μέσα τους θείους παλμούς χαράς και ευτυχίας. Στα μάτια τους καθρεφτίζεται η προσμονή της ευτυχίας. Εκεί μέσα λαμποκοπά ο καινούριος κόσμος της καλοσύνης, της αγάπης, της αγιότητος και της ευτυχίας που θα φέρει η γέννηση του Χριστού. Βλέπουν ότι έρχεται η Βασιλεία του Θεού επί της γης. Όταν η Θεοτόκος επιστρέφει στην Ναζαρέτ, κλονίζεται και απογοητεύεται ο δίκαιος Ιωσήφ ο Μνίστορ. Βλέπει την εγκυμοσύνη και δεν μπορεί να καταλάβει πώς η Παρθένος Μαρία βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Δεν γνωρίζει τίποτε για το μεγάλο μήνυμα που πήρε η Θεομήτωρ από τον ουρανό. Δεν γνωρίζει απολύτως τίποτε για την άσπορο του Θεανθρώπου νομίζει ότι είναι η αμαρτία στην μέση και δεν θέλει πλέον να την κρατήσει στο σπίτι του. Φοβάται όμως τον Θεό. Γεμάτος πίκρα και χωρίς να πει λέξη πουθενά, σκέφτηκε ότι δεν θα ήταν σωστό να την παραδειγματίσει, σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο ο οποίος επέβαλε δημόσιο εξευτελισμό και λιθοβολισμό σε τέτοιες περιπτώσεις. Απεφάσισε λοιπόν ο Ιωσήφ την Θεοτόκο να την διώξει κρυφά, χωρίς να πάρει είδηση κανείς. Εκεί όμως που σκεπτόταν την εφαρμογή του σχεδίου του, αποκοιμήθηκε. Όπως λέει στους χαιρετισμού, «Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων». Είχε ζάλι δηλαδή ο Ιωσήφ και αμφιβολίες μέσα του. Είδε την Θεοτόκο ότι ήταν έγκυος, και νόμιζε ότι διεπράχθη η αμαρτία και ήθελε μυστικά να διαλύσει τον Αραβώνα και να την διώξει χωρίς να το μάθει κανείς, γιατί η τιμωρία ήταν λιθοβολισμός. Στον ύπνο λοιπόν του Ιωσήφ του παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου που του λέγει να μην αμφιβάλλει καθόλου για την πίστη και την τιμιότητα της Παρθένου. Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθεί παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου. Την ονομάζει γυναίκα του και α μην ήταν γυναίκα του. Ήταν απλά αραβωνιαστικιά του. Και το κάνει αυτό ο άγγελος για να δείξει ότι δεν υπάρχει άλλος στη μέση. Η φωνή του αρχαγγέλου είναι καθαρή, δυνατή και εξάστερη. Μην φοβηθείς, διότι το εναυτή γεννηθέν αυτό δηλαδή που γεννήθηκε μέσα της, εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Θα γεννήσει Ιών και θα τον ονομάσεις Ιησούν. Αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Θα γίνει όπως ακριβώς το προεφύτευσε ο Ισαΐας λέγοντας «Ιδού η Παρθένος εργαστρεί έξι και τέξεται Ιών». Ο προφήτης Ισαΐας πεντακόσια περίπου χρόνια Χριστού, είχε πει ότι «Η Παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει ιό. Ο ενάρετος και σόφρον Ιωσήφ έκανε υπακοή στο θείο θέλημα και έπραξε όπως τον διέταξε ο άγγελος και είχε την Θεοτόκο υπό την προστασία του και γίνεται έκτοτε ο φύλακας άγγελος της. Έτσι γίνεται στον δίκαιο Ιωσήφ τον μνήστορα μεγαλύτερη τιμή από εκείνη που έγινε στον προπάτορά του τον Προφυτάνακτα Δαβίδ, όταν ο Θεός το εμπιστεύθηκε να φυλάξει στα ανάκτορά του την κυβωτό της Διαθήκης. Και πράγματι, ήταν πολύ μεγαλύτερη η τιμή. Η κυβωτό της Διαθήκης είχε μέσα τις άψυχες πλάκες του νόμου, ενώ ο Ιωσήφ, ως φύλακας τη Παρθένου, ήταν φύλακας της ζωής του νομοθέτου του Υιού του Θεού. Στο σημείο αυτό, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, αγαπητοί μου αδελφοί, να έχουμε τις πρεσβείες και τις μεσητείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.